Να υποστηρίξουμε το μνημόνιο. Είναι δηλαδή και ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, χώρος δημοψηφίσματος. Θα καταλάβω την ιστορία με τις ευρωεκλογές, αλλά στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια και στους δήμους. Να έχουμε υπόψη μας ότι μετά από μια πολιτική εξαθλίωση του ελληνικού λαού που εφαρμόζεται την τελευταία περίοδο, βρίσκεται ο ελληνικός λαός μπροστά στις κάλπες και ειδικά σε ένα μαζικό χώρο όπως είναι οι περιφέρειες, όπου εκ των πραγμάτων αυτή η ψήφος του έχει και ένα νόημα, όσο και να θέλουν να το αποφύγουν, είτε δηλώνοντας ανεξάρτητοι, είτε ότι εμείς υπηρετούμε την αυτοδιοίκηση. Και βέβαια υπηρετούμε την αυτοδιοίκηση. Όμως αυτό το στίγμα εκ των πραγμάτων θα δοθεί από αυτή την αναμέτρηση. Αυτό που είπε ο κ. Μπακογιάννης διαφωνείται. Για να πάμε στα συγκεκριμένα, γιατί εδώ θα σας έρθω για τα κομματικά. Όλοι κάτι πιστεύουν. Και θα σας έρθω και στα συγκεκριμένα. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι ότι αυτός ο χώρος, ο μεγάλος χώρος, ο αυτοδιοικητικός, είχε συνέπειες, επιπτώσεις από αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Είχε, όλοι είχε. Άρα λοιπόν συμφωνούμε ότι πρέπει και αυτό το μήνυμα, το ότι η περιφερειακή ιερετή αυτοδιοίκηση πραγματικά δεν είχε τους πόρους και τις αρμοδιότητες. Μάλιστα φτάσαμε σε σημείο, το ξέρετε, ότι και στο μνημόνιο προβλεπόντουσαν περικοπές και όλα αυτά. Δεν θα πρέπει αυτά να σταλεί το μήνυμα. Δεν πρέπει να πάρει ο Τσίπρας στην εξουσία για να αλλάξουν τα πράγματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα τι κάνουμε. Το μήνυμα πρέπει να σταλεί. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε στο θέμα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης για πόρους και αρμοδιότητες. Δεν διαφωνούμε. Και εμείς ίσα ίσα είμαστε αυτοί οι οποίοι επιμένουμε και διεκδικούμε για πόρους και αρμοδιότητες, για αυτά που πραγματικά ανήκουν στην τοπική κοινωνία. Για αυτό το συγκεκριμένο, εσείς τα λέγατε, ναι, κύριε Αποστόλου, για το φόρο των ακινήτων να πηγαίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω και λίγο πιο πέρα, ας πούμε. Όταν αυτή την ώρα ουσιαστικά η περιφερειακή αυτοδιοίκηση δεν έχει τίποτα άλλο από το ή μέχρι τώρα το ΕΣΠΑ, αύριο το σχέδιο, το σύμφωνο εταιρικής συνάφειας. Άρα εκεί λοιπόν θα πρέπει να δούμε κατά πόσον αυτό, σας λέω, πάνω δύο νούμερα έτσι, είναι περίπου 20 δις αυτό που προβλέπεται στο σχέδιο της επόμενης εξαετίας, εφταετίας. Είναι και άλλα 4 περίπου δις το πρόγραμμα που αφορά τον αγροτικό χώρο. Αυτά σε μια συγκυρία σαν αυτή που βιώνουν οι περιφερειακοί αυτοδιοίκησης, δεν μπορούν να δώσουν μια πνοή πραγματικά να πάει μπροστά. Άρα λοιπόν εκεί σε αυτή την περίπτωση να διεκδικηθεί κάτι άλλο διαφορετικό. Αυτό λοιπόν είναι και ένας από τους λόγους που θέλουμε να πάει και ένα τέτοιο μήνυμα. Ναι, αλλά όμως δεν μου στέλνετε εσείς, θα σας πει ένας ψηφοφόρος σαφές μήνυμα. Διότι εγώ τον Αποστόλου ξέρω ότι ασχολείται 400 χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση και μετά. Ότι καλά και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, και ξέρω ότι έχει μια άποψη και ξέρω και τι πολιτικό στέλεχος είναι και από ποιο χώρο προέρχεται. Και μου στέλνει και το Βουδούρη σε μια άλλη περιοχή. Που δεν ξέρω την άποψή του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρω από πού έχει, από τους τρεις χώρους από τους οποίους έχει περάσει στους πολιτικούς. Και να με συγχωρέσετε να πω, δεν ξέρω το πρόγραμμά του. Γιατί λοιπόν εγώ να εντάξω τη δικιά σας πολιτική στο ότι έχω ένα σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, να αναπτύξω τις περιοχές σε μια άλλη κατεύθυνση κτλ. Και να μην πω ότι πάτε να μου κάνετε, ας πούμε, το γενικό σας πολιτικό σχέδιο υποκρίσεις στις εκλογές. Κοιτάξτε να δείτε, δεν κρυβόμαστε ότι είναι και αυτό μέσα στη στόχευσή μας το ότι θέλουμε μία ψήφο η οποία θα δώσει ένα μήνυμα πολιτικό. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου εγώ να ασχοληθώ μετά. Ναι. Δικά μου, έχοντας, όπως είπατε, υπηρετήσει το χώρο από πολλές πλευρές. Απόλυτα. Και κυρίως έχοντας μια προσέγγιση της περιφέρειας σε λεπτομέρειες που ουσιαστικά αυτό που θέλω να υπηρετήσω και έχω ήδη και δεσμευθεί απέναντι. Έτσι, δεν κάνω ένα βήμα για να εκεί, κάνω κύριε, ένα βήμα. Βεβαίως και θα μείνω και για μένα έχοντας μια πορεία τόσα χρόνια έτσι, και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Βεβαίως. Θα φύγετε από τη βουλευτική έδρα, την εγκαταλείψετε. Γιατί άλλοι συναδελφοί σας το κάνουν. Βεβαίως. Ο κύριος Ρίτσας μας έλεγε πριν, εγώ σκέφτομαι να φύγω από βουλευτής. Να αφιερωθώ στο Δήμο. Το είπα και το έχω δηλώσει ότι την επομένη, εφόσον εκλεγώ. Για μένα είναι η σταδιοδρομία μου. Εφόσον εκλεγείτε, πολύ. Εφόσον εκλεγώ και εγώ φεύγω. Το θέμα είναι τι κάνετε τώρα. Κοιτάξτε, εσείς λέτε το πριν. Εγώ άμα εκλεγώ τι κάνω. Πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές. Δεν βάζω, βέβαια, δεν ρίξω. Ακούστε, όχι, πριν τις εκλογές. Πώς μπήκε μια ιδέα. Μισό λεπτό, για να σας πούμε έτσι. Είδατε ότι η όλη διαδικασία του χώρου μας ήταν μια επιλογή πολιτικής μάχης με στελέχη τα οποία σύμφωνα με την ηγεσία του κόμματος μπορεί να τα αποκριθούν. Ταυτόχρονα η συζήτηση ήταν ότι συνεχίζετε το έργο το οποίο έχετε και από εκεί και πέρα
την επομένη των εκλογών. Όλα μας τα μπερδεύετε εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ μας τα μπερδεύετε. Κεντρικά κομματικά στελέχη, δίνεις άλλο χαρακτήρα σε εκλογές. Δεν θέλω να σας πω, δεν θέλω να σας πω ποια πραγματικότητα. Δεν είναι θέμα δικό μου. Είναι μια απόφαση την οποία πήρε η ηγεσία και αυτή υπηρετώ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν το λέω προσωπικά, δώσε ήταν πολιτικά τώρα. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Αν θα μείνει ο Αποστόλου σαν προσωπικότητα. Αυτή είναι λοιπόν η απόφαση της ηγεσίας και αυτή μπήκαμε... Αυτή υπηρετείται. Λοιπόν, εγώ στη συζήτησή σας θέλω να πω τα εξής. Οι εκλογές...